Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Ναι, με ένα ακόμα συγκριτικό, αφού συνεχίζω να έχω ταυτόχρονα στα χέρια μου συσκευές που τυπικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία τιμής. Το Galaxy A52s θα το δούμε στο τέταρτο στη σειρά βίντεο, αυτή τη φορά σε ένα συγκριτικό με το Realme GT Master Edition, δύο συσκευές που παραδόξως έχουν μια αρκετά μικρή διαφορά στο κόστος μεταξύ τους, ανάλογα βέβαια και με την περίπτωση, και αυτό γιατί ως γνωστόν το Galaxy A52s κοστίζει επίσημα 479 ευρώ στη χώρα μας για την έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB μνήμης RAM, το Realme GT Master Edition για μία περίοδο, για λίγες ημέρες ακόμα, η καλύτερη έκδοση με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM κοστίζει 419 ευρώ και μετά από αυτή την περίοδο της προσφοράς θα πάει στα 469 ευρώ, παραμένει λοιπόν έστω και λίγο τυπικά φθηνότερο σε σύγκριση με το τηλέφωνο της Samsung. Φυσικά, εκτός από τη διαφορά στον αποθηκευτικό χώρο και τα 2 GB επιπλέον μνήμης RAM που έχει το τηλέφωνο της Realme, έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους και προφανώς στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ποιες είναι αυτές και τις λίγες, σχετικά λίγες μάλλον, ομοιότητες που έχει το Galaxy A52s και το Realme GT Master Edition. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την οθόνη των δύο συσκευών, όπου υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και λίγες πολύ συγκεκριμένες διαφορές. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, η οθόνη στο Realme GT Master Edition είναι στις 6,43 ίντσες και αυτή του Galaxy A52 ως γνωστόν πλέον είναι στις 6,5 ίντσες. Μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών, που ακόμα και όταν τη βάλουμε τη μία δίπλα στην άλλη δεν είναι εύκολα ορατή. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά υπάρχουν όντως μερικές διαφορές. Αρχικά, η ονομαστική ανάλυση είναι μια ακόμα ομοιότητα στα 2400x1080 pixels και για τα δύο τηλέφωνα, και έρχονται και οι δύο συσκευές με υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά στο πώς προσαρμόζει το ρυθμό ανανέωσης αυτό κάθε συσκευή. Το Realme GT Master Edition μπορεί να αλλάζει το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης προκειμένου να εξοικονομεί ενέργεια όταν δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί στα 120 Hz. Το Galaxy A52s από ό,τι φαίνεται προσπαθεί μονίμως να διατηρήσει την οθόνη στα 120 Hz με ελάχιστες εξαιρέσεις που και αυτό τον μειώνει, χωρίς όμως απαραίτητα να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση μπαταρίας. Προφανώς και οι δύο οθόνες τώρα έχουν πολύ καλή έως και εντυπωσιακή χρωματική απόδοση, ειδικά αν υπολογίσει κανείς ότι ανήκουν τυπικά στη μεσαία κατηγορία τιμής. Σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την απόδοση αυτή, το Realme GT Master Edition έχει λίγο περισσότερες ή μερικές ακόμα έστω επιλογές ανάμεσα σε ζωντανή, πιο ήπια λειτουργία και πραγματικά έντονη. Ακολουθεί διαφορετικό χρωματικό πρότυπο κάθε μία από τις τρεις επιλογές. Η Samsung θεωρεί, και μέχρι ένα σημείο έχει δίκιο, ότι τόσες πολλές επιλογές δεν προσφέρουν κάτι. Οι δύο διαθέσιμες επιλογές είναι έντονη και φυσική απόχρωση, μια ξεχωριστή μπάρα για να αλλάξουμε την ισορροπία λευκού, πόσο ψυχρή ή θερμή θέλουμε να είναι η οθόνη, και σύνθετες ρυθμίσεις για αυτούς που θέλουν, χρησιμοποιώντας ένα RGB panel, να ρυθμίσουν την οθόνη ακριβώς εκεί που τη θέλουν αυτοί. Πάμε τώρα να δούμε και το συνηθισμένο μας HDR βίντεο για να δούμε την απόδοση που έχει και κάθε οθόνη στην πράξη. Για μία ακόμα φορά θα προσπαθήσω να το ξεκινήσω ταυτόχρονα και στα δύο τηλέφωνα. Βλέπουμε εδώ ότι το Galaxy A52s έχει μια λίγο πιο φωτεινή και ζωντανή οθόνη σε σύγκριση με αυτή του Realme GT. Προφανώς η κάθε εταιρεία κάνει την επιλογή της στο πώς θα προσαρμόζει την αυτόματη φωτεινότητα, το πώς το τηλέφωνο θα αλλάζει το φωτισμό της οθόνης ανάλογα με το φωτισμό στο περιβάλλον γύρω του. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να έχει μια λίγο πιο έντονη χρωματική απόδοση η οθόνη του Galaxy A52s. Εδώ, αν και δεν αφορά απόλυτα συγκεκριμένα την οθόνη αυτό, το Realme GT Master Edition είναι το μοναδικό τηλέφωνο της σειράς που δυστυχώς δεν χρησιμοποιεί το ακουστικό του σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο, με αποτέλεσμα ο ήχος να παράγεται μόνο από το ηχείο στο κάτω μέρος, και βλέπουμε πόσο εύκολο είναι να το κλείσουμε και να μην ακούγεται σχεδόν καθόλου. Το Galaxy A52s, ναι, προφανώς, χρησιμοποιεί το ακουστικό του σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο
Και παρότι υπάρχει προφανώς και πάλι μια διαφορά στην ένταση ανάμεσα στο ηχείο και το ακουστικό, η συνολική εμπειρία είναι σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με το GT Master Edition. Και για να κλείσουμε με την οθόνη, από τη στιγμή που και τα δύο τηλέφωνα έχουν ένα AMOLED panel, έχουν και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στην οθόνη αυτή, εδώ υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά στο πώς αποδίδει ο αισθητήρας αυτός. Έχουμε δει και σε άλλο βίντεο και στα περισσότερα τηλέφωνα της Realme, ο αισθητήρας αποτυπωμάτων, παρότι είναι οπτικής τεχνολογίας, λειτουργεί εντυπωσιακά γρήγορα, ξεκλειδώνει πάντα τη συσκευή με την πρώτη προσπάθεια και δυστυχώς, παρότι είναι βελτιωμένο μέχρι ένα σημείο σε αυτό το τομέα, το Galaxy A52s, ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί η Samsung, είναι αισθητά πιο αργός στο να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο, ενώ παρότι είναι πλέον ελάχιστες οι περιπτώσεις που δεν θα καταφέρει να διαβάσει το αποτύπωμά μας με την πρώτη προσπάθεια, εδώ το τηλέφωνο της Samsung θέλει λίγο περισσότερη προσπάθεια για να φτάσει στα ίδια επίπεδα με αυτό της Realme. Οι κάμερες τώρα στο πίσω μέρος των δύο συσκευών μέχρι ένα σημείο φαίνεται ότι έχουν παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως στην πράξη συνεχίζει το Galaxy A52s να είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη συσκευή στη μεσαία κατηγορία σε ό,τι αφορά τη συνολική απόδοση της κάμερας. Στο τεχνικό κομμάτι και το τηλέφωνο της Samsung και αυτό της Realme έχουν μία βασική κάμερα με ονομαστική ανάλυση στα 64 MP και πιθανότατα χρησιμοποιούν και τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα. Έχουν και, και τα δύο ένα φακό με διάφραγμα στο f-stop 1.8. Το Galaxy A52s όμως, ως γνωστόν, έχει optical image stabilization στη βασική του κάμερα, κάτι που του προσφέρει τη δυνατότητα, ειδικά το βράδυ, να βγάζει σημαντικά καλύτερες φωτογραφίες σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Για τη δεύτερη κάμερα τώρα με τον υπερευρυγόνιο φακό, και πάλι είναι μέχρι ένα σημείο αισθητά καλύτερο το Galaxy A52s και στα δύο τηλέφωνα προφανώς έχει ένα αρκετά μεγαλύτερο πλάνο για να μπορούμε να χωρέσουμε περισσότερα σε κάθε φωτογραφία. Η ανάλυση όμως στο Realme GT της κάμερας αυτής είναι στα 8 MP που είναι το συνηθισμένο για τη μεσαία κατηγορία. Στο Galaxy A52s η κάμερα αυτή έχει έναν αισθητήρα των 12 MP που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 50% υψηλότερη ανάλυση και στις περισσότερες περιπτώσεις αναμενόμενα μπορεί να βγάλει και λίγο καλύτερες φωτογραφίες. Παρότι τώρα το Galaxy A52s έχει 4 κάμερες στο πίσω μέρος του συνολικά για να είναι πιο εντυπωσιακό εμπορικά, η τρίτη είναι η τελευταία που μπορεί να βγάλει αυτόνομα φωτογραφίες και είναι η ίδια σαν λογική με την αντίστοιχη κάμερα του GT Master Edition. Είναι λοιπόν μια κάμερα με μάκρο φακό και στα δύο τηλέφωνα για φωτογραφίες από θεωρητικά μικρή απόσταση. Υπάρχει όμως μια διαφορά στην ανάλυση μεταξύ τους. Αυτή στο Galaxy A52s είναι στα 5 MP και αυτή στο Realme GT Master Edition είναι στα 2 μόλις MP και μέχρι ένα σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αποφύγει να τη χρησιμοποιήσει. Και στις δύο περιπτώσεις η κάμερα αυτή δεν έχει autofocus, κάτι που υπάρχει σε τηλέφωνα μιας συγκεκριμένης άλλης εταιρείας στη μεσαία κατηγορία, κάτι που περιορίζει σημαντικά το πόσο χρήσιμη είναι μια μάκρο κάμερα, αφού και το GT Master Edition και το Galaxy A52s πρέπει να τα έχουμε σε απόσταση περίπου 4 εκατοστών προκειμένου να βγάλουν μια αρκετά καλή φωτογραφία. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα έχουμε κάτι ασυνήθιστο μέχρι ένα σημείο, αφού κατά κανόνα τα τηλέφωνα της Samsung στη μεσαία κατηγορία τιμής υστερούν σημαντικά σε σύγκριση με συσκευές άλλων εταιριών, κάτι όμως που δεν φαίνεται να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση και τον Galaxy A52s. Και αυτό λοιπόν, όπως και το Realme GT Master Edition, χρησιμοποιούν τον Snapdragon 778 επεξεργαστή της Qualcomm, που είναι μια ελάχιστα διαφορετική έκδοση του 780G με μια πολύ μικρή διαφορά στην απόδοση κυρίως της κάρτας γραφικών, κάτι που σημαίνει ότι στην πράξη και τα δύο τηλέφωνα έχουν όση ισχύ θεωρείται απαραίτητη για να κάνουν τα πάντα και μάλιστα ο 778 είναι αρκετά ισχυρός ώστε και για τα επόμενα χρόνια μέχρι ένα σημείο και τα δύο τηλέφωνα να διατηρήσουν την απόδοσή τους με τις εφαρμογές να γίνονται δυστυχώς όλο και πιο απαιτητικές. Όπως είπαμε όμως και στην αρχή του βίντεο, η βασική έκδοση του Realme GT Master Edition, είτε με 128 είτε με 256GB αποθηκευτικού χώρου, έρχεται με 8GB μνήμης RAM, ενώ το Galaxy A52s, στην αντίστοιχη δική του βασική έκδοση που κοστίζει 479€ στη χώρα μας, έρχεται με 6GB μνήμης RAM, παρότι υπάρχει διαθέσιμη και εδώ έκδοση με 8GB, η οποία όμως είναι ακριβότερη. Στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις,
Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να δει κάποιος μια αισθητή διαφορά στον τρόπο που λειτουργούν τα δύο τηλέφωνα και είναι δεδομένο ότι με σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή δεν θα διαπιστώσει κάποια διαφορά στην απόδοσή τους, παρόλα αυτά και πάλι σε βάθος χρόνου μέχρι ένα σημείο τα 8 GB μνήμης RAM του Realme GT Master Edition θα το βοηθήσουν να διατηρήσει την απόδοσή του σε λίγο καλύτερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και σε ό,τι αφορά την μπαταρία, τώρα υπάρχουν μερικές διαφορές ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Το Galaxy A52s έχει μια λίγο μεγαλύτερη μπαταρία με χωρητικότητα 4500 mAh και αυτή στο GT Master Edition είναι στα 4300 mAh. Αντίστοιχα λοιπόν και στην πράξη υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά στην απόδοση της κάθε μπαταρίας, όμως είναι αρκετά μικρή και πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει και τα δύο τηλέφωνα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο προκειμένου να την καταλάβει, χωρίς απαραίτητα να καθορίζει το αν και κατά πόσο και τα δύο μπορούν να βγάλουν μια ημέρα χρήσης χωρίς να αγχωνόμαστε ότι θα μας αφήσουν από μπαταρία. Τώρα σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, είναι γεγονός ότι η Samsung κακώς επιμένει να προσφέρει τα 25W σαν την ταχύτερη διαθέσιμη φόρτιση σε οποιοδήποτε τηλέφωνο της και το Realme GT Master Edition συνεχίζει την πολύ καλή παράδοση που έχει η Realme σε αυτό το τομέα, αφού σχεδόν όλες οι συσκευές της εταιρείας πλέον φορτίζουν εντυπωσιακά πιο γρήγορα με 65W. Και εδώ να αναφέρω για μία ακόμα φορά ότι και τα δύο τηλέφωνα έχουν κανονικά το φορτιστή στη συσκευασία τους, κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε πλέον αφού στην περίπτωση της Samsung πολλά ακριβότερα τηλέφωνα της δεν έρχονται με φορτιστή στο κουτί τους. Και πάμε να κλείσουμε όπως πάντα το βίντεο με το σχεδιασμό και την κατασκευή των δύο συσκευών. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κρίμα που η Realme και στο GT Master Edition όπως και στο Master Explorer Edition δεν είχε διαθέσιμη για δοκιμή την έκδοση από Vegan Leather, η οποία εκτός από την πολυτέλεια στην αίσθηση που προσφέρει το συγκεκριμένο υλικό, είναι αρκετά διαφορετική και ασυνήθιστη σε εξωτερική εμφάνιση. Η κανονική έκδοση λοιπόν του GT Master Edition είναι κατασκευασμένη από πλαστικό στο πίσω μέρος και με το πλαίσιο να είναι αντίστοιχα από πλαστικό, κάτι που το φέρνει στα ίδια επίπεδα πολυτέλεια σε εισαγωγικά με το Galaxy A52 της Samsung. Βέβαια, για κάποιο λόγο, παρότι είναι το τέταρτο τηλέφωνο της σειράς από τη Samsung, η εταιρεία δεν έχει βρει κάποιο τρόπο να λύσει αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο που όταν το ακουμπάει κανείς στο πίσω μέρος του ακούγεται ένας κούφιος ήχος, ο οποίος δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση ούτε σε τηλέφωνο που κοστίζει τα μισά χρήματα. Αφήνοντας αυτό στην άκρη, το Galaxy A52s έχει πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει στα τηλέφωνα της μεσαίας κατηγορίας και αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά αν υπολογίζει κανείς ότι η διαφορά στα χρήματα που κοστίζει σε σύγκριση με το Realme GT Master Edition δεν είναι τόσο μεγάλη. Αυτές είναι λοιπόν οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα, σε αυτό της Samsung και σε αυτό της Realme, και είναι γεγονός ότι είναι μία από τις λίγες φορές που τα λίγα επιπλέον χρήματα που κοστίζει το Galaxy A52s μπορεί να τα δικαιολογήσει σε μεγάλο βαθμό με την εντυπωσιακά καλή βασική του κάμερα, με τις επιδόσεις που είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτές του Realme GT Master Edition. Από την άλλη, στα ίδια περίπου χρήματα η Realme προσφέρει το διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και 2 GB επιπλέον μνήμης RAM και το Galaxy A52s από τη σειρά του έρχεται με πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κάτι που δεν υπάρχει στο τηλέφωνο της Realme. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!